έψιλον κεφάλαιο Ιερεμίας, 7 εδάφια. Θα προχωρήσουμε λιγάκι σήμερα. Λοιπόν, να διαβάσουμε από το 7 έως το 10. Διαβάστε. Πώς θέλω συγχωρήσεις εσέ δια τούτο, η ίσου με εγκατέλειπον πιο όμοιον εις του Θεού. Αφού εχόρτασα αυτούς, τότε ελίχευον και συνεσωρεύονται εις οίκον πόλης. Ήσαν ως και εγκορτασμένοι ήδη το πρωί, έκασος εχθεμέτως εκατόπιν της γυναικός του πλησίου αυτού. Δεν θέλω κάμει για τάπτα επίσκεψη, λέγει Κύριε, και η ψυχή μου δεν θέλει εκδικηθεί εναντίον έθνης του Ιουδού. Μάλιστα, βλέπετε ότι ο Θεός βλέπει την αμαρτία. Και η αμαρτία εδώ ήταν διπλή. Δηλαδή η μοιχεία που αναφέρει είναι και πνευματική αλλά και σαρκική. Γιατί λέει, πώς θέλω συγχωρήσεις δια τούτο. Α, να μας συγχωρέσεις θέλω, εντάξει, θα συγχωρέσω. Να κάνεις έλεος, να κάνω έλεος, εντάξει. Και πολλοί, υπάρχουν εκκλησίες που κακομαθαίνουν τις ψυχές, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είμαστε εν το αίματι του Χριστού, είμαστε εν το προσώπο του Χριστού, στάσουμε μια στιγμή. Μπορείς να λες ότι είμαστε εν το αίματι του Χριστού και απ' την άλλη να λιβανίζεις. Κοινό που θυσιάζουν, λέει τα έθνιστα, ή στα δαιμόνια θυσιάζουν. Έτσι. Μα συγχωρεί, δεν έχει μα συγχωρεί. Διορθώνεται ο άνθρωπος. Εάν της αμαρτήσει, ναι. Έχουμε παράκριο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό, το δίκαιο. Δεν μπορείς όμως να ομνύσεις τους άλλους θεούς και να λες συγχώρεσέ με. Μα γιατί συνεχίζεις. Γιατί κάνεις αυτό το πράγμα. Γιατί προσκυνάς είδωλα. Γιατί τρέχεις και επιστηρίζεσαι σε ξένες δασκαλίες, ψεύτικες, έξω από το Ευαγγέλιο. Πώς το κάνεις αυτό. Γιατί περιφρονείς τον Κύριο που τα έχει γραμμένα και παίρνεις άλλα τα οποία είναι αλλού γραμμένα και όχι στο Ευαγγέλιο. Αυτό είναι ξένη διδασκαλία, ξένο πύρ, ξένη θεή. Γιατί. Μα συγχωράει ο Θεός. Εκεί στηρίζονται. Σε συγχωράει, αλλά άμα θα σκοντάψεις και θα σπάσεις τα μούτρα σου, θα σε συγχωρέσει. Εντάξει. Σε συγχωράει. Ο Θεός είναι ελεήμον, ηκτήρμον. Αλλά εμείς τι κάνουμε. Έρχεται λοιπόν ένα παιδί και λέει στον πατέρα του, πατέρα μου συγχώρεσέ με, διότι ξέρεις ότι παρασύρθηκα από τους φίλους και δεν πήγα σχολείο και έκανα απουσίες. Και λέει ο πατέρας, σε συγχωράω παιδί. Εντάξει. Ξανάρχεται ύστερα από λίγο καιρό, ξέρεις πατέρα, δύο μέρες δεν πήγα σχολείο, το έσκασα, συγχώρεσέ με, σε συγχωράω. Έπειτα πάλι άλλες τρεις μέρες δεν πήγα σχολείο, σε συγχωράω. Στο τέλος έρχεται ο γυμνασιάς και λέει απορρίπτεται. Ο πατέρας σε συγχωράει. Αλλά την ίδια τάξη μένεις όμως. Έτσι δεν είναι. Ήρθε προχθές ένας αδερφός, τον οποίο τον είχαμε ευαγγελίσει, μπορώ να πω 15 χρόνια. Είναι μια ωραία οικογένεια, ωραία. Η γυναίκα του είναι πάρα πολύ πιστή και πολύ καλή. Εκείνος εξετράπει προς τους ηλιαστάς, μάρτυρας του Ιεχωβά. Τι του ήρθε δεν μπορώ να καταλάβω. Και προχθές στην εκκλησία ήρθανε, τα παιδιά τους μεγαλώσανε, δεν μένουνε στο Χριστό. Και ήρθε και έκλαιγε. Αδερφέ, έχασα τα χρόνια μου. Αδερφέ, χαθήκαμε. Αδερφέ, καταστραφήκαμε. Τι μου ήρθε να πάω εγώ και να ξεκλίνω από το Ευαγγέλιο. Τώρα, συγχωράει, συγχωράει, αλλά το τι έγινε, έτσι δεν είναι, τι κάναμε από εκεί πέρα. Χάνεις τα χρόνια σου. Καρπό δεν έχεις. Χάνεις τα παιδιά σου. Χάνεις τα πάντα σου. Πώς είναι, έτσι, ξεκινάς τώρα από την αρχή. Ύστερα από 15 χρόνια που θα μπορούσες, ας πούμε, να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός και να έχεις φέρει και καρπό και ευλογία και να είσαι ευτυχισμένος και πολλά πράγματα να είχαν γίνει, έρχεται και ξεκινάς τώρα από την αρχή για να δώσεις την καρδιά στον Χριστό και ήρθε εδώ και γονάτισε και έκλαιγε ξανά από την αρχή. Πόσα χρόνια θα ζήσουμε, 150? Μετρημένα τα χρόνια μας. Άμα αυτά τα χρόνια που έχουμε δεν τα εργαστούμε, δεν κάναμε τίποτα. Τώρα που ζούμε. Πόσο θα ζήσουμε ακόμη. Διάβαζα ένα απόκομα ενός περιοδικού που μου έδωσε μια αδερφή και λέει ένας Αμερικάνος ότι μέχρι το 2000, αυτός είναι αστρολόγος και αυτό, μέχρι το 2000 θα έχει καταστραφεί το μεγαλύτερο μέρος της γης. Από σεισμούς, πλημμύρες, καταποντισμούς. Μάλιστα, ορισμένα κράτη θα εξαφανιστούν. Ορισμένα νησιά θα εξαφανιστούν. Και λέει εντός 20 ετών, ακούτε. Αναφέρει ότι η Νέα Υόρκη θα καταποντιστεί ολόκληρη.
Η δανεία θα εξαφανιστεί. Ακούτε τι λέει. Και λέει, δεν το αναφέρω αυτό για να τρομοκρατήσω τους ανθρώπους, ούτε να ενσπείρω τον πανικό, αλλά για να λάβουν τα μέτρα του τις κυβερνήσεις, για να μην έχουμε πολλά θύματα. Αν είναι δυνατόν να ξεφύγεις από την οργή του Θεού, έτσι δεν είναι? Αν είναι δυνατόν. Λέω λοιπόν ότι αυτός τώρα που είναι άπιστος, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι του Χριστού, απλώς βλέπει την επιστήμη. Γίνονται, λέει, κάθε χρόνο 1.000.000 σεισμικές δονήσεις. Ακούτε, 1.000.000 σεισμικές δονήσεις. Από αυτές οι 100.000 είναι δυνατές. Αυτές οι δονήσεις όσο πάνε θα γίνονται πιο δυνατές. Και υπολογίζει αυτός ότι εντός 20 ετών το μεγαλύτερο μέρος της γης θα έχει καταστραφεί. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη, στον τελευταίο σεισμό θα πέσουν όλες οι πόλεις της γης, το ξέρετε. Όλες οι πόλεις. Συμφωνεί αυτός δηλαδή. Χωρίς να ξέρει ούτε τη γραφή ούτε τίποτα. Δηλαδή δεν ενδιαφέρει το άνθρωπο για τη γραφή, ούτε τον ενδιαφέρει τι λέει η γραφή. Από τις μελέτες που κάνει και την επιστήμη, λέω λοιπόν, άνθρωπος άπιστος και λέει μέσα σε 20 χρόνια, και εμείς τώρα που είμαστε χριστιανοί, άμα χάσω εγώ τώρα, με παρασύρει ένας με μια ψευδοδιδασκαλία, ένας με μια φιλοσοφικό βιβλίο, και κάτσω 5 χρόνια στην ανενεργησία και στην παραλυσία και στην ψευτιά και στην πλάνη και στο να μάθω και να γνωρίσω και να γυρίσω πίσω, τι κάνω? Τι κάνω, δεν κάνω τίποτα. Να μην πάρεις το λόγο του Θεού. Και βέβαια όσο δεν ξέραμε δικαιολογούμαστε, αλλά τώρα που γνωρίζουμε, πάρε το λόγο του Θεού, πάρε το Ευαγγέλιο. Ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, αγαπητέ μου, θα το βρούμε εδώ, τι λέει. Με κάλεσε μια φορά ένας καθολικός παπάς και μου είπε, θέλω να έρθει σε μια συνάθρηση που θα έχουμε, ξέρετε κάνουν ενότητα αυτή, καθολική, και να ενωθούμε και να αυτό, και θα είμαστε, θα έρθει στη Γερμανική Εκκλησία που έχουμε ένα πρόγραμμα και θα ένας πει με ένας διαβάσει ένα κεφάλαιο, ένας αυτός. Λέω, σε αυτό δεν χάνω εγώ τον καιρό μου, άλλο τίποτα. Δηλαδή θα γίνει μια συνάθρηση που θα πούμε πώς μπορούμε να ενωθούμε. Α, κύριο, έρχομαι. Αλλά να μου δώσετε και εμένα τον καιρό να σας μιλήσω. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε αν θα ζούμε μέχρι τότε, μετά ένα μήνα, δύο, ξέρω εγώ, που θα κάνετε τη συνάθρηση, κάτσε κάτω να στα πω εγώ πώς θα ενωθούμε. Δύο πράγματα μπορούν να μας ενώσουν. Πρώτα, ο Λόγος του Θεού. Και δεύτερον, το Πνεύμα του Άγιου. Θέλεις να είμαστε ενωμένοι? Δεν είναι? Πάρε το Ευαγγέλιο, να πιστεύεις ό,τι λέει μέσα, ζήτα και το Πνεύμα του Άγιο να σε βαφτίσει και να σε οδηγεί, και είμαστε ενωμένοι. Ναι, βέβαια, λέει, εμείς έχουμε ορισμένες παραδόσεις. Α, εκεί δεν θα μπορούμε να συμφωνήσουμε. Τι ένωση εννοείς εσύ? Συμπεθεριό? Να γίνουμε συμπεθέρι ή αδελφοί? Τι θέλεις να γίνουμε? Αν θες να γίνουμε συμπεθέρι, άλλη υπόθεση. Το Αχάβ με τον Ιωσαφάτ συμπεθερεύσανε. Το τέλος, καταστροφή. Τέτοιο θέλεις? Όχι, αγαπητέ μου, αυτό δεν είναι σωστό. Συμπεθεριό δεν είναι σωστό. Αδέλφια να γίνουμε. Για να γίνουμε αδέλφια, πρέπει να αναγνωρίσουμε έναν πατέρα, έναν σωτήρα τον Ιησού Χριστό, ένα Ευαγγέλιο, το οποίο έχουμε όλοι μας, να παρατήσεις τις παραδόσεις, τι λέει η Καθολική Εκκλησία περί εικόνων και περί τούτων και περί εκείνων και περί λιβανισμάτων και αυτά, να τα παρατήσετε αυτά και να ακολουθήσετε ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Και είμαστε ενωμένοι. Δεν είναι? Να, η ένωση. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Λέει ένας Ευαγγελικός ότι ναι, αλλά θα διαφωνούμε στα εδάφια. Τάσου, αδελφέ μου. Έλα να τα μελετήσουμε και να δεις ότι δεν θα διαφωνήσουμε. Έλα κάτσουμε να τα μελετήσουμε. Αρκεί να έχεις τη διάθεση να τα πιστέψεις. Διότι εσύ, ο διαμαρτυρόμενος, ο Προτεστάντης, ο οποιοσδήποτε, δεν είναι ότι τα εξηγείς αλλιώς. Έτσι τα εξηγείς εσύ. Αλλά τι κάνεις, παίρνεις ένα ψαλίδι και λες, ήταν για εκείνο τον καιρό. Θεραπεία, σώμα, ήταν για εκείνο τον καιρό. Το βάψιμο του Αγίου Πνεύματος, ήταν για εκείνο τον καιρό. Η γλώσσα, η ταΐδη γλωσσών, η διερμηνία, η προφητεία, ήταν για εκείνο τον καιρό. Οι οράσεις για εκείνο τον καιρό. Α, έτσι. Εδώ τώρα παίρνει συζήτηση όμως το πράγμα. Δηλαδή κατάργησε ο Θεός τα 9 χαρίσματα και τα έκανε 6. Και από πότε το έκανε αυτό? Από ποια μέρα ο Θεός κατήργησε τα 9 χαρίσματα και τα έκανε 2?
το λόγο σοφίας και το λόγο γνώσης σου. Δηλαδή, γιατί εμείς μιλάμε, μιλάς, αλλά έχεις είδη γλωσσών. Έχεις προφητεία. Έχεις διάκριση πνευμάτων. Έχεις διερμηνία γλωσσών. Πού είναι αυτά? Άρα δεν έχεις ούτε το άλλο. Ώστε λοιπόν η πνευματική μοιχεία είναι να ξεφεύγεις από το λόγο του Θεού. Μπορώ να πω ότι είναι η μοιχεία η οποία δύσκολα διορθώνεται. Διότι οι άνθρωποι εκτρέπονται, ανήκουν σε ένα θρήσκευμα, σε μια εκκλησία, βολεύονται και αφού βολευτούν καλά, καμιά φορά έχουν και κανένα μικρό συμφέρον ή καμιά γνωριμία και μένουν εκεί πέρα. Εντάξει, καθίσαμε. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είσαι εσύ, ο Θεός όμως δεν είναι ευχαριστημένος. Εσύ το λες εντάξει. Αλλά ο Θεός είναι ευχαριστημένος. Και σήμερα διάβαζα ένα κεφάλαιο για τους ποιμένους. Διαβάζω κάτι στον Ιεζεκίλ που έχω εκπλαγεί, ας πούμε, τι να σας πω. Μπορώ να το διαβάσω μια μέρα αυτό το πράγμα που διάβασα προχθές στον Ιεζεκίλ και το σημερινό που διάβασα ήταν για τους ποιμένες, το Λάμδα Δέλτα. Οι ποιμένες, ξέρετε τι λέει, βόσκουν τον εαυτό τους. Οι ποιμένες βόσκουν τον εαυτό τους. Και λέει, επειδή οι ποιμένες βόσκουν τον εαυτό τους και όχι το ποίμνιο, εγώ θα τους αφαιρέσω το ποίμνιο. Ακούτε, θα τους πάρω τα πρόβατα. Θα τους πάψω από το να είναι ποιμένες. Και τότε ποιος θα τα βοσκήσει τα πρόβατα? Εγώ, λέει ο Κύριος. Και θα θέσω εις αυτούς το Δαβίδ να είναι ποιμένας. Ξέρετε ποιος είναι ο Δαβίδ? Ο Χριστός. Γιατί τότε δεν υπήρχε ο Δαβίδ. Και τα λέει, αλλά δίνει μια προφητεία, ο Χριστός θα είναι ο ποιμένος. Και θα τα ελευθερώσω και θα τα ευλογήσω και θα τα θρέψω και θα τα οδηγήσω σε βοσκά σκλωεράς και θα λέει πολλά, πολύ ωραία πράγματα. Δόξα στον Θεό. Και εκπλήσωμαι για αυτό το πράγμα. Λέω ότι ο άνθρωπος ο οποίος μένει στο λόγο του Θεού είναι παραδεκτός από τον Κύριο, διότι λέει πώς θέλω συγχωρήσεις έδια τούτο ίσου με εγκατέλειπον και όμοιον εις τους μη θεούς. Αφού εχόρτασα αυτούς, τότε εμίχευον και συνεσωρεύοντο, δηλαδή μαζευόντουσαν, σε οίκο πόρνης. Φάγανε, ήπιανε, χορτάσανε και τώρα τραβάγανε και για τον οίκο της πόρνης. Ήσαν όσοι και χορτασμένοι ήπι το πρωί. Έτσι είναι, σαν τους χορτάτους ήπους. Έκαστος εχρεμέτιζε κατόπιν της γυναικός του πλησίον. Αυτό εδώ είναι σταρκική μοιχεία. Δεν θέλω κάμη διατάφτα επίσκεψη, λέει ο Κύριος. Και η ψυχή μου δεν θέλει εκδικηθεί εναντίον έθνους τιού του. Κάνει επίσκεψη ο Θεός, αδελφέ. Κάνει επίσκεψη. Και μετά στεναχωριώται. Μην τα βάλεις με κανέναν. Άμα σε επισκεφτεί ο Θεός με κρίση, μη λες, μου φταίει εκείνο, κανείς δεν σου φταίει. Κανείς δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα άμα είσαι με τον Θεό. Άμα είσαι με τον Χριστό, άμα είσαι με στο λόγο. Δεν έχω ανάγκη εγώ κανένα, μου κάνει κανείς τίποτα. Δεν μου φταίει κανένα άμα πάθω εγώ κάτι. Θα κοιτάξω εγώ, θα πω Κύριε τι έγινε, γιατί, σε τι φταίω, κάτι έγινε για να πάθω αυτό το πράγμα. Αλλά από τον εαυτό μου δεν μου φταίει εμένα κανένας. Ούτε το αλλού του φταίει κανένας. Να μάθουμε ότι ο Θεός κάνει επίσκεψη όμως. Και όταν κάνει επίσκεψη, τότε είναι δυσάρεστα τα αποτελέσματα. Δηλαδή δεν θα κάνω διατάφτα επίσκεψη. Διαβάστε από το 10 μέχρι το 14 να δείτε τι τους λέει τώρα. Ανάβετε επικατήσει αυτή και κρυμνίζετε. Πριν μην κάνετε συντέλεια, αφαιρέσατε τα σοπάρξη αυτή, διότι είναι του Κυρίου. Διότι δεν είναι του Κυρίου, συγγνώμη. Διότι ο 20 Ιταλοί και ο 20 Ιούδα εφέσαν πολλά απίστολα προς εμένα, τον Κύριο. Γερνίδησαν τον Κύριο και είπαν, δεν είναι αυτό. Και δεν θέλει κακό λεφτά. Ουδέν θέλουμε η δημάκηρα, η πείνα του. Και η προφήτε είναι άνεμος και ο λόγος δεν υπάρχει να αρχίσει. Ανάβετε επί τα τείχη αυτής της Ιερουσαλήμ και γκρεμίζετε, λέει. Πριν μην κάνετε συντέλεια, αφαιρέσατε τα σεπάλσεις εκεί τις πολεμίστες, γκρεμίστε τις από εκεί, διότι δεν είναι του Κυρίου. Δεν είναι του Κυρίου. Οι επάρξεις αυτές δεν είναι του Κυρίου. Το πιστεύετε ότι υπάρχει, μπορεί να υπάρχει εκκλησία που να μην είναι του Κυρίου και να είναι χριστιανική? Αυτοί λέει, λένε ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά συναγωγή του Σατανά. Μπορεί να υπάρχουν επάρξεις, γραφεία, σύλλογοι, σωματεία, με χριστιανικό όνομα,
που δεν είναι επάλξη του Κυρίου, δεν είναι του Κυρίου και θέλουν γκρέμισμα. Δεν γυρίτουνε το λόγο του Θεού, δεν δοξάζεται ο Χριστός, δεν υψώνεται το Ευαγγέλιο, αλλά υψώνονται πρόσωπα, καταστατικά, βιβλία, περιοδικά, διάφορα ας πούμε. Να κάνουμε κίνηση. Όλοι στο όνομα του Χριστού. Ως και οι μετεμψυχωτέ, ως και οι πνευματιστέ. Αυτοί στο όνομα του Χριστού. Πολλοί θα έρθουν εν το ονοματί μου, λέει ο Κύριος. Και λέει εδώ πέρα, αφαιρέσατε τα σεπάρξεις αυτής. Δεν είναι του Κυρίου. Διότι ο 20 Ισραήλ και ο 20 Ιούδα εφέψαν πολλά απίστως προς εμέ. Άπιστοι. Φερθήκανε άπιστα. Πού? Στο λόγο του. Λέει, εάν εμείς απιστόμεν, εκείνος μένει πιστός. Να αρνηθεί εαυτόν δεν δίνεται. Γιατί το έχει γραμμένο μέσα. Εμείς όμως απιστούμε. Είναι κακό πράγμα αυτό. Ενώ πιστεύουμε ότι έτσι πρέπει να βαδίζουμε στο λόγο του Θεού, μόνο μιας βλέπεις την αδελφή, τον αδελφό, σαν να τρελάθηκε, ας πούμε. Και χαλαρώνει και αυτό. Δηλαδή, σαν να λέει ότι πρώτα το πίστευα, ότι πράγματι πρέπει να μένω στην προσευχή, να μένω στην ταπείνωση, να μένω. Και τώρα το ξέχασε. Χαλάρωσε. Γιατί, αδελφέ. Τέλειωσε η ζωή μας. Τέλειωσε ο αγώνας μας. Σταμάτησε να υπάρχει το Ευαγγέλιο. Τότε λέει ο Θεός επέφυσαν απίστως προς εμέ. Ενώ πρέπει να είμαστε πιστοί εκεί. Εκεί λέει ο λόγος του Θεού. Μου λέει ένας, ως πότε θα έχετε τις γυναίκες να μην μιλάνε. Μέχρι που να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Εφόσον λέει γίνει να σιωπάει την Εκκλησία, τελείωσε. Αλλά υπάρχουν γυναίκες που έχουν κάνει μεγάλο έργο μας. Πώς? Αθόρυβα. Μπορώ να πω εκεί στη Βούλα που πηγαίνομαι, και είναι 30 ψυχές. Τώρα είχαν 5-6 την Κυριακή καινούργιες. Χθες, εκεί που πηγαίνουμε, από γυναίκες έχει γίνει το έργο. Χωρίς ούτε να μιλάνε, ούτε να κηρύττουν, ούτε τίποτα. Πάνε, κάνουν ομολογία τους στη διπλανή, στον άλλο. Όπως η αυτή η Σαμαρίτης βγήκε μέσα στην πόλη και λέει: ελάτε να δείτε κάποιον που μου είπε πάντα όσα έκανα, μήπως αυτός είναι ο Χριστός. Αλλά ο λόγος του Θεού πρέπει να εφαρμόζεται όμως. Εν τη Εκκλησία η γηνή ασιωπά. Τελείωσε. Αυτό εκτιμάει ο Θεός. Να μείνουμε πιστοί εις το λόγο του Θεού. Όχι να απιστούμε, να φερόμεθα απίστως, γιατί βλέπετε άλλο το απιστό ότι ο Θεός μπορεί να με θεραπεύσει παραδείγματος χάρη, και άλλο να φέρομαι απίστως ως προς το λόγο του Θεού. Τον εξουδετερώνω και τον αθετώ. Ιρνήθησαν τον Κύριο και είπαν δεν είναι αυτός. Τον αρνηθήκαν τον Κύριο. Μόνο ο Θεός είναι. Και τόσα άλλα πράγματα, τόσοι θεοί υπήρχαν τότε. Εδώ όμως δεν λένε τόσοι θεοί. Τόσοι άγιοι λένε οι άλλοι. Μόνο ο Χριστός είναι. Μόνο ο Θεός είναι. Τόση επιστήμη υπάρχει, τόση σοφή υπάρχουν. Αλλά ο Θεός όμως είναι ένας. Δόξα στο Θεό. Εκείνος είναι ο αληθινός σοφός. Ειρνήθησαν τον Κύριο. Είπαν δεν είναι αυτός. Και δεν θέλει ετή κακόν εφημάς. Μη φοβόσαστε. Όλα θα πάνε καλά. Είναι δυνατόν τώρα με τέτοια μέσα που υπάρχουν να δυστυχήσουμε, να πάθουμε? Κι όμως είναι δυνατόν. Επαναπαύονται οι άνθρωποι στα καλά που έχουν φτιάξει. Ουδέ θέλουμε η δημάχερα, η πείνα. Έτσι παρηγοριώνται. Και η προφήτε είναι άνεμος. Ο λόγος δεν υπάρχει εν αυτής. Προφήτε αέρα λένε, ό,τι τους κατέβει λένε. Τι προφητεία. Εξουδετερώνουν και τον προφήτη, εξουδετερώνουν και τις προφητείες. Πράγμα το οποίο πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Να μην εξουθενούμε την προφητεία. Γιατί λέει προφητεία μην εξουθενείται. Από το μυαλό του έτσι τα λέει. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας άνθρωπος και να λέει ούτω λέει Κύριος και να είναι εκατοντάδες εδώ μέσα. Δεν είναι εύκολο. Για δοκίμασε να το πεις εσύ. Θα σου κοπεί η λαλιά. Ξέρεις. Δοκίμασε. Δοκίμασε να πεις ούτω λέει Κύριος. Έτσι. Έτσι. Από υποκρισία στο κάτω κάτω. Να δεις θα σου κοπεί η λαλιά. Για να ξέρεις τι να πεις. Κάτι είναι. Για να μιλάει ο Θεός κάτι είναι. Μπορεί ένα πράγμα να μην μας αφορά εμάς. Αλλά ο Θεός μπορεί να μιλάει σε μία ψυχή μόνο. Πού ξέρεις εσύ τι είναι. Και αυτό το έχουμε δει πολλές φορές. Μια αδελφή η οποία
είναι σωσμένη και εργάζεται και πολύ για τον Χριστό, πάρα πολύ. Βέβαια στερεώθηκε με αυτόν τον τρόπο. Ήρθε στο γιατρείο και της έκανα ένα καρδιογράφημα και ήταν χάλια το καρδιογράφημα. Αλήθεια ήταν, είχε μια στεφανία ανεπάρκεια μεγάλη. Ήτανε Παρασκευή, κάναμε το καρδιογράφημα κάτω, λέω αδερφή, λέει, το αισθάνομαι και εγώ, όλο έχω σφιξίματα, μου διάζει το αριστερό μου χέρι, έχω δύσπνοια όταν περπατάω κτλ. Ερχόμαστε εδώ, γονατίζω εγώ εκεί πέρα, γονατίζει εκείνη εκεί, αρχίζει η προφητεία. Μη φοβάσαι, διότι εγώ ανέλαβα την καρδιά σου. Και εγώ θα θεραπεύσω την καρδιά σου. Μα δεν προλάβαμε να κάτσουμε, γιατί θα έλεγε κανείς ότι μα κάποιος το είπε. Εγώ ανέλαβα την καρδιά σου, εγώ θα θεραπεύσω την καρδιά σου. Μην φοβάσαι, μην δηλιάς, ακολούθαμε κτλ. Άσε να κλαίει, να φωνάζει. Η γυναίκα αυτή δεν θεραπεύτηκε την ίδια στιγμή. Πήγε το βράδυ στο σπίτι της, την άλλη μέρα ήταν χειρότερα. Τόσο χειρότερα που περίμενε το θάνατο. Καθόταν καθιστή, ο άντρας της έκανε αέρα με ένα χαρτόνι και είπε, δεν μπορώ ούτε να κουνηθώ ούτε τίποτα. Είμαι πολύ βαριά, πολύ άσχημα. Ήρθε η Κυριακή το πρωί, δεν μπορούσε στην εκκλησία να έρθει και είπε, φέρε μου το τηλέφωνο. Έφερε το τηλέφωνο, με φωνάζουν εμένα, ήταν, μάλλον ήμουνα μέσα. Λέει, αδελφέ Λούι, είμαι πάρα πολύ βαριά. Σε παρακαλώ να φέρετε μία προσευχή. Ο Κύριος να με θεραπεύσει. Θα περιμένω εδώ και θα προσευχηθώ κι εγώ, 10:30 που αρχίζει, θα προσεύχομαι συνέχεια. Πράγματι, κατά τις 11 παρά, της έρχεται μια φλόγα πάνω στο κεφάλι της και την πιάνει σε όλο το σώμα και τεινάζεται πάνω. Είμαι καλά, που λέει. Είμαι καλά. Αισθάνθηκε τον εαυτό της να θεραπεύεται. Με φλόγα πραγματική, ε! Και τεινάζεται πάνω, λέει το άντρα της, θεραπεύτηκα, δεν αισθάνομαι τίποτα. Είμαι πολύ καλά. Και πράγματι και κάναμε και καρδιογράφημα και ήταν τελείως καλά. Θεραπεύτηκε πραγματικά. Ήτανε κάτι το οποίο... Αυτό εξαρτάται από την πίστη του ανθρώπου, έτσι δεν είναι? Εξαρτάται από την πίστη. Αλλά λέω ότι η προφητεία είναι αλήθεια. Εγώ δεν εξουθενώ εύκολα προφητεία. Πρέπει να διακρίνω ότι είναι εσκεμμένη, ξέρω εγώ, κάτι, το πλανήθηκε το άτομο, γιατί πάνω στην υπερηφάνεια της καρδιάς μπορεί να πλανηθεί. Δεν είναι ο Σατανάς. Πολλοί λένε ο Σατανάς. Δεν είναι ο Σατανάς, είναι η υπερηφάνεια της καρδιάς. Εάν ο προφήτης πει κάτι, λέει, και δεν γίνει, τότε λάλησε την υπερηφανία της καρδίας του. Είναι δυνατόν να υπερηφανευτεί ένας άνθρωπος, ακόμη και χωρίς να είναι προφήτης, να αρχίσει να λέει. Οπότε καταλαβαίνουμε. Αλλά να μην εξουθενούμε εύκολα προφητεία, διότι ο Θεός πολλές φορές μιλάει με ωραίο τρόπο. Όταν πέσει ο άνθρωπος, το πρώτο που κάνει είναι, άστο δεν είναι, μιλάει ο καθένας, λέει ο καθένας ό,τι θέλει και το λέει η προφητεία. Έτσι λέγανε, λέει τούτοι. Και η προφήτη είναι άνεμος και ο λόγος δεν υπάρχει να φτύσει. Εις αυτούς θέλει γίνει ούτω. Διαβάστε από το 14 έως το 18. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Ακούστε. Επειδή γαλείται των λόγων τούτων, ιδού εγώ θέλω κάνει τους λόγους με το στόμα τι σου πει και των λαών του τον ξύλα και θέλει καταβάγει αυτούς. Ιδού εγώ θέλω φέρει ετοιμάς έθνος μακρόθεν, 20 λέγει Κύριος. Είναι έθνος Ισχυρών, είναι έθνος Αρχαίων, έθνος το οποίο δεν γνωρίζει τη γλώσσα, ούτε καταλαβαίνει τι λέγουν. Η παρέτρα αυτών είναι ο στάχος ανεωμένος. Είναι πάντες ισχυρή και τέλος η κατρώνη των θερισμών σου και των άρτων σου, των οποίων η σου και την κατέρα σου ήθελον τρώει. Τέλος η κατρώνη τα ποινιά σου και τα σαγέρα σου. Τέλος η κατρώνη του σαντελώνα σου και τα σικέα σου. Τέλος η εξολοθρεύει δια της ρομβέας τα σοχυρά σου πόλη σου, επί της οποίας η ήλπιζες. Μάλιστα. Δια τούτο, ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Επειδή λαλείτε τον λόγο τούτο, επειδή έτσι λέτε, δου εγώ θέλω κάμει τους λόγους με το στόμα τι σου λέει στον Ιερεμία φωτιά και των λαών αυτών ξύλα. Φωτιά ο προφήτης, ξύλα ο λαός. Ο λόγος θα είναι φωτιά, που είναι κρίσης η φωτιά. Και άμα πει κάτι ο Θεός θα γίνει. Άμα πει ο Θεός εγώ θα σε εξοντώσω, πάει, όλησες.
Είναι φωτιά που θα... εσύ είσαι ξύλο μπροστά μετά. Σε κάνει ξύλο. Βάλει φωτιά, άναψε το ξύλο, κάηκε. Γι' αυτό θα κάνω, λέει, το λόγο στο στόμα σου πυρ και αυτό το λαό ξύλα. Και τότε, θα έρθει λαός από μακριά που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα τους, που θα είναι η φαρέτα τους γεμάτη από βέλη θανάτου και τα λοιπά και τα λοιπά, και θα τους εξοντώσει και θα τους πάρει τα σπαρτά και θα τους πάρει τα υπάρχοντα, θα τους πάρει τα πάντα και μετά θα καταλάβουν ότι ο προφήτης μίλαγε σωστά. Τότε θα καταλάβουν ότι ο προφήτης μίλαγε σωστά, ότι τα έλεγε καλά, για να πιστέψουνε, λέει ο Θεός, ότι εγώ μιλάω, ότι εγώ δίνω προφητεία. Τώρα είναι σωστό ο άνθρωπος να πάθει για να μάθει. Πολλές φορές έχω ακούσει, όχι πολλές φορές, μερικούς ανθρώπους και επιμένες ακόμη. Και λένε το εξής. Τι είπε στην προφητεία? Ότι ο Κύριος έρχεται. Μίλησε ο προφήτης και είπε ετοιμαστείτε διότι ο Κύριος έρχεται. Τι λένε? Αυτό το ξέρουμε. Τίποτα άλλο είπε. Ακούτε τιμωρία, λαός ασύνετος και μωρός. Το ξέρεις, γιατί αυτό που κηρύττω εγώ από εδώ πέρα δεν το ξέρεις? Όταν κήρυξα πάλι τον άστοτο γιο, δεν τον ήξερες, δεν τον είχες διαβάσει? Δεν είναι άλλο το κήρυγμα και άλλη προφητεία. Η προφητεία επαναλαμβάνει εκείνα τα οποία ο λόγος του Θεού λέει. Μας υπενθυμίζει το λόγο του Θεού. Μιλιέται ο λόγος του Θεού δια επιστολής, μιλιέται και δια πνεύματος. Μπορεί να σου πει ο Κύριος έρχεται, ετοιμαστείτε λαέ μου. Μα το είπα, αδελφός Λουής, από τον Άμωνα, ότι ο Κύριος έρχεται και αυτά σημεία είναι αυτά. Μιλάει ο λόγος, μιλάει και το πνεύμα. Επιβεβαιώνει τον λόγο. Δεν το ξέρετε αυτό? Έτσι. Και οι προφήτες όταν μιλάγανε, έλεγε ο Ισαΐας παραδείγματος χάρη για τον Μωυσή, για τον Αβραάμ. Μπορούσαμε να πούμε τα ξέρουμε αυτά για τον Αβραάμ και τον Μωυσή, πες μας τίποτα άλλο. Μα ο προφήτης δεν λέει άγνωστα πράγματα. Ο προφήτης λέει γνωστά και υπενθυμίζει γνωστά και μιλάει για μέλλοντα άγνωστα. Λέει μετανοήστε, όπως μετανοήσε ο Τάδε, όπως έκανε ο Τάδε, μη γίνεστε σαν τον Ισάφ και τα λοιπά. Το ξέρουμε για τον Ισάφ τι έπαθε. Αλλά έρχεται και μιλάει ακριβώς πάνω στο λόγο και δίνει, διότι θα σας συμβεί αυτό και θα σας γίνει εκείνο εάν δεν μετανοήσετε. Ώστε λοιπόν πρέπει να είμαστε χριστιανοί με αντίληψη πνευματική και να κρίνουμε τα πνευματικά, πνευματικά πραγματικά. Όχι σαρκικά. Υπάρχουν χριστιανοί που είναι διψαρκικοί, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Και πρέπει να συλλαμβάνουμε και αυτό θα σας δώσει ο Θεός εξάσκηση μεγάλη όταν μελετάτε το λόγο και όταν έχουμε φόβο Θεού. Φόβο Θεού, για στάσου, τι λέει εδώ πέρα. Τι συμβαίνει? Ο Θεός μίλησε αυτό. Ναι, μπορεί να ήταν από τον εαυτό του. Αν δεν ήταν, πρέπει να είμαι 100% βέβαιος. Και πρέπει λοιπόν να προσέχουμε πάρα πολύ. Γι' αυτό λέει εγώ, θα στείλω να φάνε τον άρτο σου, το θερισμό σου. Τις θυγατέρες θα σου πάρουν, τους γιους σου θα σας πάρουν, θα σας καταφάνε τα πίμνια, τους αμπελώνες σου, τις οικές σου, θα εξολοθρέψω διαρομφέα στα σωσιρά σπόλη σου, επί τας οποίας εσύ ήλπιζες. Διάμεσα από το 18 αδελφέ μέχρι το 20. Και όμως, εν τες ημέρες εκείνες λέγει Κύριος, δεν θέλω κάποιες συντέλειες σε εσάς. Και όταν είπετε, γιατί έκαμε Κύριος ο Θεός ημών πάντα τα άφησή μας, τότε θέλεις υπήκος αυτούς, καθώς με εγκατελείπετε και δουλεύσετε Θεούς ξένους εν τη γη μου, ούτω θέλετε δουλεύει ξένους εν τη γη μου. Μάλιστα. Και όμως εν τες ημέρες εκείνες ο Κύριος δεν θα κάμω συντέλεια. Δεν απεφάσισε να εξοντώσει το λαό Ισραήλ. Όχι. Αλλά έκανε κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Όταν είπετε, γιατί έκαμε ο Κύριος ο Θεός ημών πάντα ταύτα εις εμάς, θα διερωτηθείτε. Γιατί τα έκαμε αυτά αυτός? Τότε θα απαντήσετε μόνοι σας και θα πείτε, θέλεις υπή προς αυτούς, καθώς με εγκαταλείπετε και δουλεύσατε θεούς ξένους εν τη γη ημών, καθώς
με εγκαταλείψατε εμένα και πήγατε σε ξένους θεούς, τώρα εγώ σας έστειλα να δουλέψετε και σε ξένους κυρίους, στον Αβουχοδονόσορα και σε αυτούς. Μάλιστα. Άραγε έχει καταστροφή. Στο σπίτι τους, στη δουλειά τους, στα αμπέλια τους, στις οικές τους, στα ποιμιά τους, στα πάντα. Καταλείπαν τον Κύριο. Εγκατέλειψες τον Κύριο, θα σε εγκαταλείψει ο Κύριος. Έλεγε ο προφήτης στο Αλφα Βασιλέα. Εστάθηκε για μια στιγμή και όταν το βάλει, λαέ Ισραήλ, λέει, ο Κύριος είναι με εσάς όταν είστε εσείς με τον Κύριο. Όταν είστε με τον Θεό μη φοβάσαστε. Ο Κύριος είναι μαζί σας. Και από εκεί εξαρτώνται όλα. Εγκατέλειπες τον Κύριο, πολλά κακά θα έχουν. Θα τα περιμένεις ένα-ένα. Μετά μην πεις γιατί. Εάν διορτηθείς γιατί έγιναν, θα απαντήσεις μόνος σου και θα πεις επειδή εγκατέλειπα τον Κύριο. Μάλιστα, θα το θυμάσαι αυτό. Εγκατέλειπα τον Κύριο και αυτό έγινε. Διαβάστε από το 20. Αναφέρετε τούτο προς τον Οίκον Ιακώβ και κηρύξατε αυτό εν Ιούδα λέγοντες, ακούσατε τώρα τον πολέμο ρε και ασύνδετε. Ήπινες οφθαλμούς έχετε και δεν βλέπετε, όταν έχετε και δεν ακούετε. Εμέ δεν φοβήστε, λέει ο Κύριος, δεν θέλετε τρέμει ενώπιόν μου όσοι έφτασαν κοινάμων όριων της θαλάσσης κατά πρόσταγμα αιώνιων και δεν θέλει υπερβεί αυτό και τα κύματα αυτοί συνταράσσονται. Όμως δεν θέλει υπερισχύσει. Και η Χούση όμως δεν θέλει υπερβεί αυτό. Αλλά ούτως ο λαός έχει καρδία στασιαστική και αρχή. Απεστάτησαν και απείλαν. Και δεν ήμουν την καρδία αυτών. Ας φοβηθώμεν τώρα Κύριο των Θεών ημών. Όσοι στείλει μπροστά πρώην μου και όψιον μου εν το καιρό αυτή. Φυλάτε δι' μας τα διορισμένα εβδομάδα του θερισμού. Οι ανομίες σας απέστρεψαν ταύτα και οι αμαρτίες σας εμπόδισαν το αγαθόν από εσάς. Διότι ευλέθησαν τον λαό μου ασεβή. Έστησαν ένεδρα καθώς ο κλίνων πρόχεια. Τέτοιου συμπαγίδα στραμβάνουσε ανθρώπου. Καθώς το κλωδίο είναι πλήρες κοινών, ούτως η οίκη αυτών είναι πλήρης δόλου. Δια τούτο εμεγαλύντησαν και πλούτησαν. Επακίνδυσαν, αποσύλθησαν. Υπερέπησαν μάλιστα τα σπράξεις των ασεβών. Δεν κρίνουσαν την κρίση του ορφάνου και ευημερούσαν. Και το δίκαιο των πενήτων δεν κρίνουσαν. Δεν θέλω καν για ταύτα επίσκεψή μου, λέγει ο Κύριος. Η ψυχή μου δεν θέλει εκδικηθεί εναντίον έθνους του ουτού. Έκπληξης και φρίκη έγινε με τη γη. Η προφήτε προφητεύουσι ψευδός και οι ιερείς δεσπόζουσι διαμέσου αυτών. Και ο λαός μου αγαπά ούτω. Και τι θέλετε κάνει εις κάποιος το μετατάστα. Πολύ ωραίο. Αναγγείλατε τούτο προς τον Οίκον Ιακώβ και κηρύξατε αυτό εν Ιούδα λέγοντες ακούσατε τώρα λαέ μωρέ και ασύνετε ή την οφθαλμούς έχετε και δεν βλέπετε όταν έχετε και δεν ακούετε εμέ δεν φοβήστε λαέ μωρέ και ασύνετε ο ανόητη και βραδύ στην καρδία έλεγε ο Κύριος στους δύο μαθητάς που λέγανε α και εμείς νομίζαμε ότι αυτός είναι ο μέλλον να σώσει τον Ισραήλ και τα λοιπά ο ανόητη και βραδύ στην καρδία εις το να πιστέψετε εις πάντα όσα ελάλησαν ο Μωυσής και οι προφήτες. Δεν έπρεπε ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού να πάθει ταύτα. Βλέπετε. Όταν έχετε και δεν ακούτε. Οφθαλμούς και δεν βλέπετε. Δεν βλέπεις. Τι λέει εδώ μέσα. Εμείς το εξηγούμε αλλιώς. Δεν έχει εξήγηση άλλη. Εξήγηση είναι μία. Ό,τι λέει μέσα θα πιστεύεις. Όποιος δεν βλέπει είναι τυφλωμένος από τον Σατανά. Διότι λέει αν το Ευαγγέλιο είναι και καλυμμένο, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένο. Γιατί σου είναι και καλυμμένο το Ευαγγέλιο. Είσαι χαμένος άραγε. Τον οποίο να πεις τον όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τους οφθαλμούς και να μην επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Γιατί θα κλείσω τα μάτια μου. Θα αφήσω τον Σαναρά να βάλει πανιά μπροστά. Κάλυμα να μην βλέπω το λόγο του Θεού. Έτσι το λέει, έτσι το πιστεύω. Όπως το λέει ακριβώς. Και το Ευαγγέλιο δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Είναι δύσκολο να το δεχτούμε στην καρδιά. Το να το καταλάβουμε, ο Κύριος λέει, δίνηξε τον νου αυτό να καταλάβεις τα γραφάς. Αλλά από την άλλη πλευρά, είναι δύσκολο να δεχτείς ότι αυτό που λέει, να το δεχτώ, να το κάνω. Αλλά ο Κύριος όμως ανοίγει και την καρδιά. Δίνηξε, λέει, την καρδία της Λυδίας να ακούει τα υπό του Παύλου λαλούμενα. Και τα δέχτηκε στην καρδιά της. Και λέει εδώ πέρα, όταν οφθαλμούς έχετε και δεν βλέπετε.
όταν έχετε και δεν ακούετε. Εμένα δεν με φοβόσαστε, λέει. Εμένα δεν με φοβόσαστε, λέει Κύριος. Δεν θέλετε τρέμει ενώπιόν μου, ώστις έθεσα την άμμο όριον της θαλάσσης κατά πρόσταγμα αιώνιον, και δεν θέλει υπερβεί αυτό. Βλέπετε, σε κάθε ακροθαλασσιά υπάρχει άμμος. Σε όλες τις θάλασσες. Και είναι όριο της θαλάσσης. Δεν ανεβαίνει παραπάνω από την άμμο. Για να ανεβεί παραπάνω πρέπει να γίνει οργή. Να θεοργεί Θεού και να γίνει, ας πούμε, παλίδια, πλημμύρες και τέτοια πράγματα. Αλλά κατά το κανονικό, ας πούμε, το φυσιολογικό, έχει βάλει ο Θεός σε κάθε θάλασσα και μια αμμουδιά. Και δεν μπορεί να την πάρει αυτή την άμμο, γιατί άμα έρθει ένα κύμα μεγάλο, μπορεί να την πάρει. Δεν έρχεται επάνω για να υπερβεί τα όρια. Έβαλε την άμμο. Δεν έβαλε βράχια μεγάλα, αλλά έβαλε αυτή την άμμο, που σημαίνει ότι είναι διαταγμένη μέχρι εκεί να πάει. Τα κύματα, λέει, έρχονται και συνταράσσονται, όμως δεν θα υπερισχύσουν. Ηχούνε, όμως δεν θα υπερβούνε αυτό το όριο το οποίο έβαλε ο Θεός. Δεν με φοβάστε, λέει. Τι θάλασσα να πάω, δεις τώρα το χειμώνα πως πισάει και πως τυπάει, λες, από τι είναι αυτό το πράγμα. Εμένα δεν με φοβάσαστε. Τίποτα, δεν λογαριάζεις στον Θεό, τίποτα. Κι όμως, αδελφέ μου, η ζωή εξαρτάται από τον Θεό, από τον Χριστό. Η ζωή μας εξαρτάται από τον Χριστό. Τα υπάρχοντά μας εξαρτώνται από τον Χριστό. Η οικογένειά μας εξαρτάται από τον Χριστό. Τα πάντα μας εξαρτώνται από τον Χριστό. Και όποιος δεν τον φοβάται είναι άνθρωπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει. Διότι η αρχή σοφίας είναι φόβος Κυρίου. Σοφός άνθρωπος είναι αυτός που φοβάται τον Θεό. Εγώ φοβάμαι τίποτα. Εκεί πέρα είναι ακριβώς η μεγάλη ανοησία. Μεγάλη ανοησία. Και οι άνθρωποι καμιά φορά έχουν μεγάλο λύρι, καφώνται. Εμείς στην οικογένειά μας είμαστε ατσάλια. Να χτυπήσω ξύλο. Δεν χτύπα και το ξύλο, λέω. Αλλά θα τα δεις αργότερα ότι δεν είσαι στα τσάλια. Πάθει ώρα, παπ, θα πέσεις κάτω και δεν το καταλάβεις. Θέλει ο άνθρωπος να καυχάται. Ότι είναι υγιής, ότι είναι σπουδαίος, ότι είναι έξυπνος. Μπροστά στο Θεό δεν είναι κανένας τίποτα. Γιατί εκείνος έθεσε τα όρια εις τη θάλασσα να μην υπερβεί. Αλλά ούτως ο λαός έχει καρδία στασιαστική και απειθή. Απεστάτησαν και απήρθαν και δεν είπαν την καρδία αυτών. Ας φοβηθόμεν τώρα τον Κύριο των Θεών ημών, ως της δίδη βροχή πρόημον και όψιμον το καιρό αυτής. Ας φοβηθούμε τον Κύριο. Έχουν στασιαστική καρδιά εναντίον του ενός, εναντίον του άλλου και εναντίον του Θεού. Γιατί θα βάλω με το Θεό να στασιάσω στο Θεό? Ποιος είμαι εγώ? Τι είμαι εγώ? Ο Θεός είναι τα πάντα. Και να πω ότι δεν με αγαπάει, να πω ότι δεν είναι αγαθός, δεν έδειξε την αγάπη του και τη δύναμή του, δείχνει και τη δικαιοσύνη του δείχνει, αλλά και την αγάπη του. Έχω την ευκαιρία να τον πλησιάσω τον Θεό και φτάνει στο σημείο να λέει ότι έγινε φίλος του Αβραάμ. Ο Αβραάμ φίλος του Θεού ονομάστη. Ακούτε. Με τον Ενόχ περπατούσε ο Θεός. Και τον Ενόχ τον μετέθεσε ο Θεός. Που σημαίνει ότι αγαπάει τον άνθρωπο. Πάρα πολύ. Αλλά τον θέλει κοντά. Έτσι είναι. Εμείς πολλές φορές είμαστε απασχολημένοι πολύ. Χριστιανοί με έργα, με, ας πούμε, με κηρύγματα, με προγράμματα, με αυτό που δεν μας βλέπει ο Θεός. Ενώ πρέπει να μας βλέπει ο Θεός. Πού να μας δει? Στην προσευχή. Πρέπει να βρούμε και ευκαιρία να πάμε και λίγο στο Θεό. Με Κύριε, ήρθα. Να πει το καλώς ήρθες παιδί μου, κάτσε να κουβεντιάσουμε και λίγο, έτσι είναι? Καλά τρέχεις, καλά κάνεις, καλά κηρύττεις, καλά φτιάνεις. Ωραία πάει η δουλειά σου. Ευχαριστημένος είσαι από μένα. Κάτσε να κουβεντιάσουμε για λιγάκι. Και μιλάμε στο Θεό, έτσι δεν είναι? Μας θέλει ο Θεός, είμαστε παιδιά του. Μας θέλει λίγο κοντά του. Μας θέλει λίγο να μας δει.
Λίγο να του μιλήσουμε, λίγο να μας μιλήσει. Πώς έτσι είναι. Γιατί μας αγαπάει. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Μπορώ να πω, αν επιτρέπεται η έκφραση, ότι αυτή είναι η αδυναμία του Θεού. Αγαπάει τον άνθρωπο πάρα πολύ. Πολύ τον αγαπάει. Τα παιδιά του, πάρα πολύ. Πολύ τα αγαπάει. Και γι' αυτό και μας απαντάει στις προσευχές και μας ευεργετεί και μας δίνει πολλά. Εμείς πρέπει να είμαστε υποτεταγμένοι. Συμφέρον μας είναι δηλαδή να υποτασσόμαστε στο Θεό, να υπακούμε στο Θεό, να τον αγαπάμε κι εμείς τόσο όσο μας αγαπάει αυτός. Δεν μπορούμε να τον αγαπάμε, διότι δεν έχουμε τη δύναμη αυτή, και ούτε έχουμε τη δύναμη να του προσφέρουμε τίποτα. Απλώς έχουμε τη δύναμη να του προσφέρουμε τον εαυτό μας. Ας παραστήσουμε τα σώματά μας, λέει ο Παύλος, θυσίαν ζώσαν, αγίαν ευάρεστον, που είναι η λογική σας λατρεία. Τον εαυτό μου. Κύριε, τι θέλεις? Εγώ με σένα είμαι. Κοντά σου είμαι. Θέλω να είμαι πιο κοντά σου. Θέλω να μου μιλάς εσύ και εγώ να κάνω ό,τι μου λες εσύ. Διότι ξέρω ότι εκείνο που μου λες είναι λογικό, σωστό, ευλογημένο, μου βγαίνει σε καλό. Θέλω να είμαι στο θέλημά σου. Ας φοβηθούμε τον Κύριο τον Θεό να πείτε, λέει, ο οποίος δίνει βροχή πρόημον και όψιμον εν το καιρό αυτής. Δίνει τα πρωτοβρόχια, δίνει και την όψιμη βροχή. Δεν είναι. Για να φέρει ωραίες καρποφορίες και φυλάτη δήμας τας διορισμένας εβδομάδας του θερισμού. Και έρχεται μετά και φτιάχνονται τα στάσια και. Εδώ έχει και μια πνευματική σημασία, διότι αναφέρεται πρόημος και όψιμος βροχή. Ζητείτε, λέει η παρακυρίου, η ετών πρόημον και όψιμον. Βροχή πρόημον και όψιμον. Είναι η πρόημος βροχή που έγινε τη μέρα της Πεντηκοστής, δεν είναι και η όψιμος η οποία γίνεται τώρα. Είναι ακριβώς, έχει μεγάλη σημασία. Διότι και το έργο του Θεού είναι ένα χωράφι το οποίο έχει στάχια. Και ο Κύριος ο ίδιος έλεγε, ιδού τα στάχια είναι έτοιμα προς θερισμό. Ζητείτε από τον Κύριο να σηκώσει εργάτα, διότι ο μεν θερισμός είναι πολλής, οι δε εργάτες είναι ολίγοι. Τώρα ο Κύριος ετοιμάζει, και πιστεύω ότι τις τελευταίες αυτές ημέρες το έργο είναι πιο δυνατό και πιο πολύ από τους πρώτους αποστολικούς χρόνους, αν και τότε έγινε μεγάλη καρποφορία σε όλα τα έθνη. Οι χριστιανοί θυσιαστήκανε για τον Χριστό πραγματικά. Μπορώ να πω εκατομμύρια άνθρωποι σωθήκαν από τότε. Εκατομμύρια. Σήμερα το έργο του Θεού είναι απλωμένο σε όλη τη γη και γίνεται μεγάλο έργο. Σήμερα μπορώ να πω ότι περισσότερο από όλο τον καιρό είναι σήμερα το έργο του Θεού σε αύξηση, και αυξάνει με ταχύτητα. Αυξάνει από εκείνους οι οποίοι κρατάνε το λόγο του Θεού. Αυτό το έργο που κάνουμε εμείς εδώ το κάνουν πολλοί στον κόσμο. Είναι αυτοί που λέγονται ανεξάρτητοι, δηλαδή ελεύθεροι άνθρωποι, και κοιτάνε και έχουν το Ευαγγέλιο και ζητούν το Πνεύμα του Άγιου. Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος πέφτει κάθε μέρα, μπορώ να πω, σε χιλιάδες ανθρώπους. Κάθε μέρα βαπτίζονται χιλιάδες. Όπως γεννιόνται κάθε μέρα χιλιάδες, χιλιάδες γεννιόνται κάθε μέρα. Κάθε ένα λεπτό, κάθε ένα δευτερόλεπτο γεννιόνται δύο άνθρωποι. Γεννιόνται δύο άνθρωποι κάθε ένα δευτερόλεπτο. Τουλάχιστον μέχρι προ καιρού που σπούδαζα εγώ. Και πεθαίνουνε ένας και μισός. Περίπου ένας άνθρωπος κάθε δευτερόλεπτο πεθαίνει. Δηλαδή και στα 60 λεπτά που είμαστε εμείς εδώ, στο ένα λεπτό έχουν πεθάνει 60 άνθρωποι. Στα 60 δευτερόλεπτα 60 άνθρωποι και παραπάνω. Λέω ότι γεννιόνται άνθρωποι συνέχεια και βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο κάθε μέρα χιλιάδες. Χιλιάδες βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο. Εάν πάρει κανείς τις αυτές που γίνεται το έργο σε όλη τη γη, στην Κορέα ένας αδερφός ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια και κήρυξε το Ευαγγέλιο χωρίς να ανήκει πουθενά, κηρύττει απλώς το Ευαγγέλιο, 100.000 ψυχές έχει εκκληθεί.